Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, και εδώ στη Μεσσηνία, στην Καλαμάτα, απευθυνόμαστε σε όλους τους εργαζόμενους, στις εργαζόμενες του ιδιωτικού, του δημόσιου τομέα, στους βιοπαλαιστές αγρότες, στους μικροεπαγγελματίες, στους νέους και στις νέες, στις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών που δεν συμβιβάζονται με τη φτώχεια και τη μιζέρια, που θέλουν να ζήσουν σε αυτόν εδώ τον όμορφο τόπο, τον πλούσιο τόπο, όχι σαν σκλάβοι μιας άλλης εποχής, αλλά απολαμβάνοντας μια αξιοπρεπή ζωή με σύγχρονα δικαιώματα στον 21ο αιώνα που ζούμε. Ναι, μπορούμε να ζήσουμε μια ζωή χωρίς ανασφάλεια, με αβεβαιότητα. Μια ζωή που αξίζει δηλαδή πραγματικά σε μας και στα παιδιά μας. Αυτό ακριβώς προβάλλει. Γι' αυτό παλεύει και έχει ολοκληρωμένο σχέδιο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Κανένα από τα κόμματα της καπιταλιστικής διαχείρισης δεν έχουν ένα τέτοιο πραγματικά φιλολαϊκό σχέδιο προγράμματος. Μόνο το ΚΚΕ μπαίνει μπροστά, προβάλλοντας ότι η επιλογή σήμερα για το λαό είναι μία. Αποφασιστικός, μαζικός, ανυποχώρητος αγώνας για την υπεράσπιση της ζωής μας, του βιωτικού επιπέδου και του εισοδήματος, κόντρα στις κυβερνήσεις, στα κόμματα του κατεστημένου, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το μεγάλο κεφάλαιο, βαδίζοντας το δικό μας ελπιδοφόρο δρόμο για τις δικές μας λαϊκές πραγματικές ανάγκες. Τις ανάγκες του λαού αυτές φέρνουμε στο προσκήνιο, δυναμώνοντας τη συμμετοχή, την οργάνωση, τη συλλογική δράση μέσα στο εργατικό σωματείο, τον αγροτικό σύλλογο, τον επαγγελματικό φορέα, την επιτροπή αγώνα σε κάθε φορέα, παντού όπου η αγανάκτηση και η οργή δεν περιμένει ούτε σκορπίζει δεξιά και αριστερά, αλλά αναζητά την αληθινή διέξοδο. Και μπορεί να βρει αυτή τη διέξοδο αν βάλει στο σημάδι τον πραγματικό αντίπαλο, δηλαδή την εξουσία των λίγων, του μεγάλου κεφαλαίου που δεν ξέρουν τι έχουν και εκμεταλλεύονται όλο τον πλούτο που παράγει με την υπεραξία της η εργατική τάξη, χύνοντας ακόμα και το αίμα της. Όλο αυτό το πλούτο δηλαδή που παράγουν τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Μαζικός οργανωμένος αγώνας χρειάζεται να είναι η απάντηση του λαού μας, που απορρίπτει αυτή την παραλυτική λογική της αναμονής που καλλιεργούν σύσσωμα τα επιτελεία του συστήματος, γιατί θέλουν το λαό στη γωνία να παρακολουθεί παθητικά ποιες τελικά θα είναι οι επιλογές των πάνω, της άρχουσας τάξης και του πολιτικού της προσωπικού. Όμως αυτό που επήγει σήμερα είναι ο λαός να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Αυτό λέμε με δύο λόγια εμείς οι κομμουνιστές σε όλους όσους απλώνουμε το χέρι για να βρεθούμε δίπλα-δίπλα στο κίνημα, στους αγώνες, να βαδίσουμε μαζί στο δρόμο της ανατροπής. Ο λαός πρωταγωνιστής με ενιαίο πανελλαδικό αγώνα ενάντια στα μονοπόλια και τον καπιταλισμό. Με ολόπλευρη προετοιμασία και δράση απ' τα κάτω, με εστίες αντίστασης, με μέτωπα πάλης σε κάθε κλάδο, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε πόλη, σε κάθε τόπο σπουδών, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χωριό. Με στόχο να συναντηθούμε όλοι και όλες στις μεγάλες πανελλαδικές κινητοποιήσεις, στις μαζικές απεργιακές συγκεντρώσεις, όπως τέτοια ήταν η μεγάλη απεργία της 9ης του Νοέμβρη, η οποία
δίκαια χαρακτηρίστηκε ως μια από τις μεγαλύτερες απεργίες των τελευταίων χρόνων. Μια απεργία και δεκάδες συγκεντρώσεις που τάραξαν τα λιμνάζοντα ύδατα, βάζοντας τους εργαζόμενους, το λαό, δίπλα στους λαούς όλης της Ευρώπης, που διαδηλώνουν επίσης μαζικά για το δικό τους δίκαιο όλο αυτό το διάστημα. Το πρώτο μεγάλο βήμα έγινε με την συγκλονιστική συμμετοχή του λαού και της νεολαίας στα συλλαλητήρια, όπου ένα μεγάλο ποτάμι εργατών, αγροτών, αυτοαπασχολουμένων επαγγελματιών, βιοτεχνών, εμπόρων, φοιτητών, πλημμύρισε τους δρόμους σε όλες τις μεγάλες πόλεις, σε όλη την Ελλάδα, στην Αθήνα, αλλά και εδώ, στη Μεσσηνία, στην Καλαμάτα. Και αυτό το μεγάλο βήμα δυναμώνει την ελπίδα, δυναμώνει την αισιοδοξία, γιατί αν κάτι θετικό μπορεί να προκύψει για το λαό, αυτό θα προκύψει από τη δική του παρέμβαση στις εξελίξεις, με τον αγώνα του για να επιβάλλει το δίκιο του. Χωρίς να κάνει πίσω, θα προχωρά μπροστά με στόχο να απαλλαγεί τελικά από όλους τους εκμεταλλευτές του μόχθου του και τα κόμματά τους. Γιατί πράγματι τίποτε θετικό δεν μπορεί να περιμένει ο λαός από τις κινήσεις των πάνω, αυτών που έχουν δηλαδή την οικονομική και πολιτική εξουσία, οι οποίοι συχνά πυκνά τσακώνονται και μεταξύ τους, μέχρι τελικά πάλι να τα ξαναβρούν στη μοιρασιά από τη ληστεία του λαού. Και εδώ βέβαια η μοιρασιά δεν αφορά πενταροδεκάρες, αλλά τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης. Ένα ταμείο το οποίο αποτελεί το νέο υπερμνημόνιο που θα φορτωθεί ξανά να πληρώνει ο ίδιος ο λαός. Το έργο ξεκαθάρισμα πολιτικών και επιχειρηματικών λογαριασμών που παρακολουθούμε σε ζωντανή μετάδοση αυτές τις μέρες έχει ανέβει κι άλλες φορές στο παρελθόν. Μόνο που κάθε φορά είναι όλο και πιο αηδιαστικό, πιο αποκρουστικό όσο βαθαίνει η σύψη του συστήματος. Μόνο που τώρα ο λαός μας πρέπει να πει επιτέλους φτάνει πια με αυτή τη σαπίλα. Και η ιστορία με τις υποκλοπές, τις παρακολουθήσεις που τώρα δήθεν ανακάλυψαν ορισμένοι, αναδύει όλη αυτή τη σαπίλα ενός συστήματος που στο στόχαστρό του έχει κυρίως πρώτα απ' όλα τον εχθρό λαό. Για τις αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας που συμπαρασύρουν προς τα πάνω τις τιμές όλων των προϊόντων, ιδιαίτερα των προϊόντων πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, ευθύνεται πρώτα απ' όλα η πολιτική απελευθέρωσης της ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ονομαζόμενη πράσινη μετάβαση με τα χρηματιστήρια της ενέργειας που έκαναν το ρεύμα ακόμα πολύ πιο ακριβό για το λαό. Ασφαλώς και ο πόλεμος επέδρασε, χωρίς όμως να σημαίνει ότι η βασική αιτία ήταν αυτή που προκάλεσε την ακρίβεια. Κατά συνέπεια, πραγματική ανακούφιση για το λαό μπορεί να υπάρξει μόνο σε σύγκρουση με τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους στόχους του κεφαλαίου. Και ας χρησιμοποιούν όποιο αφήγημα, όποιο παραμύθι θέλουν και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, που ενώ πρωτοστάτησαν στην πολιτική της απελευθέρωσης της ενέργειας και στην περιβόητη πράσινη ανάπτυξη, σήμερα μιξοκλαίνε για την ενεργειακή φτώχεια. Για να απαλλαγεί όμως ο λαός από την ακρίβεια στην ενέργεια, απαιτούνται συγκεκριμένα μέτρα, συγκεκριμένα πράγματα, όπως άμεση αξιοποίηση όλων των εγχώριων πηγών ενέργειας που διαθέτει η Ελλάδα, όπως είναι ο λιγνίτης και άλλα που διαθέτει η χώρα μας, χωρίς τις επιβαρύνσεις του εμπορίου ρήπων. Επέκταση
των μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών με γνώμονα τις κοινωνικές ανάγκες και όχι τα κέρδη των ομίλων στο χρηματιστήριο της ενέργειας. Αξιοποίηση και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της γεωθερμικής ενέργειας και των υδρογονανθράκων με σχέδιο που δεν θα παραδίδονται όμως βορρά στα κέρδη των ιδιωτών, των ξένων πολυεθνικών, των μεγάλων του πλούτου, αλλά θα είναι κοινωνική, κρατική ιδιοκτησία. Αλλά πάλι δεν φτάνουν αυτά. Για να μπορέσει πραγματικά ο λαός να ανακουφιστεί σήμερα από την ακρίβεια, χρειάζονται ακόμα να αυξηθούν οι μισθοί, οι συντάξεις που έχουν καθυλωθεί τα τελευταία χρόνια, να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης, αλλά και η έμεση φόρη στα καύσιμα, να αποχωρήσει η χώρα μας από τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, που στην πραγματικότητα αυτές επιβαρύνουν μόνο τον ελληνικό λαό. Αυτά είναι κάποια απαραίτητα μέτρα που θα μπορούσαν να ανακουφίσουν πραγματικά τους εργαζόμενους και όχι η κοροϊδία με τα διάφορα καλάθια του νοικοκυριού που στην ουσία ανακουφίζουν μόνο τα κέρδη των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ και των βιομηχάνων στα τρόφιμα. Κανένα παράπονο δεν μπορούν να έχουν οι ιδιοκτήτες των μεγάλων ομίλων των σούπερ μάρκετ από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τέτοια διαφήμιση, τέτοιο πετυχημένο promotion, όπως το λένε στα προϊόντα, με την ετικέτα τους, μόνο οι υπουργοί της θα μπορούσαν να τους εξασφαλίσουν και μάλιστα τζάμπα. Για όλους αυτούς τους μεγαλέμπορους, τους βιομήχανους, τους πολύ μεγάλους επιχειρηματίες στην ενέργεια, οι κυβερνήσεις έχουν και παραέχουν. Έχουν και επιδοτήσεις, έχουν και φορά απαλλαγές, έχουν και ένα ολόκληρο νομοθετικό πλαίσιο που τους επιτρέπει να κερδοσκοπούν σε βάρος των εργαζομένων, των άλλων εργαζομένων, των αγροτών, των επαγγελματιών. Την ίδια ώρα όμως οι λαϊκές οικογένειες υποχρεώνονται να κόβουν από τα βασικά, να ζουν στο σκοτάδι, να βγάζουν το χειμώνα στην παγωνιά, να αγωνιούν για το πώς θα πληρώσουν τους λογαριασμούς. Και ευτυχώς δηλαδή ακόμα που κάνει καλοκαιράκι, φθινοπορεινές μέρες, τι έχουμε να δούμε ακόμα δηλαδή. Όλοι δίνουν μάχη για την επιβίωση. Θα πει κάποιος βέβαια, μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια, μαθημένος ο λαός στη φτώχεια. Όμως τώρα έχουν μαζευτεί πάρα πολλά. Έχει προηγηθεί μια μεγάλη δεκαετής κρίση, όπου όλοι, και μιλάμε βέβαια για την εργατική, τη λαϊκή πλειοψηφία, βρέθηκαν σε πάρα πολύ άσχημη θέση. Αν όμως τα χρόνια της κρίσης δεν μπορούσε να επιβιώσει ο άνεργος που έμενε χωρίς δουλειά, τώρα δυσκολεύεται πλέον να επιβιώσει εκτός από τον άνεργο και ο εργαζόμενος, η εργαζόμενη που έχει δουλειά, γιατί αυτή η δουλειά και κακοπληρωμένη είναι και χωρίς δικαιώματα είναι. Χώρια που όλοι εκτός απ' τ' άλλα πρέπει να πληρώνουν όλο και περισσότερα για την υγεία, για την περίθαλψη, για τα φάρμακα, αλλά και για την εκπαίδευση, την παιδεία των παιδιών τους. Δεν μας επαναπαύουν οι διάφορες προεκλογικές φιέστες που στείνει η κυβέρνηση, όπως έκανε προχτές με αυτή με τους συνταξιούχους. Την ίδια ώρα που οι συνταξιούχοι έχουν υποστεί τεράστιες περικοπές στις συντάξεις, κύριες, επικουρικές, χειρίας, στα εφάπαξ, την ώρα που οι αυξήσεις που υποσχέθηκαν είναι στην πραγματικότητα μειώσεις λόγω του πληθωρισμού και του συμψηφισμού με την προσωπική διαφορά, την ώρα που τα αναδρομικά δεν έχουν ακόμα αποδοθεί και καμιά αύξηση δεν θα δοθεί στις επικουρικές συντάξεις, αυτή την ώρα βρήκε ο Μητσοτάκης το θράσος να πανηγυρίζει για τον αριθμό των εκκρεμών συντάξεων, λέει, που εκαθαρίζονται. Λες και μας κάνει καμιά μεγάλη χάρη. Λες και αυτό δεν είναι υποχρέωση του κράτους
και της κυβέρνησής του. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι στο πλευρό και των συνταξιούχων για πραγματικές αυξήσεις της συντάξης, για επιστροφή της 13ης και της 14ης σύνταξης. Λέμε όχι στις περικοπές, όχι στην ακρίβεια. Απόγνωση επικρατεί βεβαίως και στους επαγγελματίες, εμπόρους, τους βιοτέχνες, πολύ περισσότερο ο αυτοαπασχολούμενος που χρόνια τώρα συσσωρεύει χρέη, υποχρεώσεις και ακόμα δεν μπορεί να βγάλει το κεφάλι έξω από το νερό, πράγμα που θα μπορούσε έστω λίγο να συμβεί, να ανακουφιστεί, πράγμα που θα μπορούσε να γίνει δηλαδή αν του διέγραφαν αυτά τα χρέη, όπως με πρόταση νόμου έχει καταθέσει το ΚΚΕ στη Βουλή και δεν την ψηφίζουν τα άλλα κόμματα. Το ίδιο συμβαίνει και για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και εδώ στη Μεσσηνία, όπως βέβαια και σε όλη τη χώρα, που δίνουν τη μάχη για να επιβιώσουν λόγω του κόστους παραγωγής που έχει εκτοξευθεί εξαιτίας και των αυξήσεων στο πετρέλαιο, στο ρεύμα, στα λιπάσματα, στις ζωοτροφές. Ζουν από πρώτο χέρι την κοροϊδία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αρνείται να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους. Και για αφορολόγητο πετρέλαιο και γενικότερα για μείωση του κόστους της αγροτικής παραγωγής, για κατώτερες εγγυημένες τιμές στον παραγωγό κάτω πάνω από το κόστος παραγωγής, ώστε όχι μόνο να τους μένει και καθαρό εισόδημα, αλλά και οι τιμές των προϊόντων τους να είναι προσιτές στα λαϊκά νοικοκυριά. Για παράδειγμα, εδώ στη Μεσσηνία, όπως και σε άλλους άλλωστε νομούς, το κόστος παραγωγής και της ελιάς καλαμών έχει εκτοξευθεί. Η τιμή στη τσέπη του παραγωγού δεν εξασφαλίζει τη στοιχειώδη επιβίωσή του. Το πρόβλημα είναι ότι τους αγρότες τους εκμεταλλεύονται το ίδιο μεσάζοντες, εξαγωγείς, μεγαλέμποροι, οι οποίοι αλωνίζουν. Και ενώ ο παραγωγός παράγει ποιοτικό προϊόν, αυτό μένει απροστάτευτο στα δόντια των μεγαλομπόρων και έχει και εξευτελιστική τιμή. Κι όμως ο καταναλωτής αυτό το ποιοτικό προϊόν του αγρότη το αγοράζει έως και 10 φορές πιο πάνω, ενώ την ίδια ώρα η εγχώρια λαϊκή κατανάλωση βαίνει μειούμενη συνεχώς λόγω της εκτείναξης των ανατιμήσεων, της ακρίβειας, των τσακισμένων μισθών και των συντάξεων των εργατικών λαϊκών νοικοκυριών. Σε αυτό τον ανταγωνισμό, στο πλευρό των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, είναι βουτυγμένη μέχρι το λαιμό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, για λογαριασμό των συμφερόντων της ελληνικής άρχουσας τάξης. Γι' αυτό έχουν εντάξει κάθε γωνιά αυτής της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, από την Κρήτη με τη Σούδα έως τη Θράκη με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, για το οποίο μάλιστα ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως δεν το πουλάει σε ιδιώτες πλέον, σε εταιρείες, ενώ το είχε βγάλει στην αγορά και είχαν μπει και προσφορές. Γιατί άραγε? Μήπως γιατί ένα κρατικό λιμάνι σε αντίθεση με ένα λιμάνι ιδιοκτησίας μιας πολυεθνικής, μιας εταιρείας, ενός μονοπωλίου, υπηρετεί καλύτερα αυτούς τους επικίνδυνους σχεδιασμούς, όπως η Σούδα δηλαδή? Μήπως επειδή έτσι απέτησαν και έτσι θέλησαν τελικά οι Αμερικάνοι, που σου λέει πού να εμπλακούμε τώρα και με ιδιώτες, η δουλειά μας γίνεται πολύ καλά, όπως στη Σούδα έτσι. Μπάστε σκύλοι και αλέστε, έχουν για τα λιμάνια της Ελλάδας, αρκεί οι σκύλοι αυτοί να φορούν την Αμερικανονατοϊκή στολή. Αντίστοιχα και το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, το οποίο ως διεθνές κέντρο εκπαίδευσης πιλότων από Ισραηλινή εταιρεία εμπλέκει ακόμα περισσότερο τη χώρα μας, το λαό μας, σε αυτούς τους επικίνδυνους τυχοδιοκτισμούς στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Από την άλλη, έχουμε και την επιδείνωση
στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με την επιθετικότητα της αστικής τάξης της Τουρκίας να κλιμακώνεται συνεχώς, με τις πλάτες φυσικά των Ηνωμένων Πολιτειών, που χάρη της ονομαζόμενης νατοικής συνοχής στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, σπρώχνουν την Ελλάδα σε επικίνδυνες διευθετήσεις και συμβιβασμούς σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, τους οποίους μπορεί να φέρει πιο κοντά όμως ακόμα και ένα θερμό επεισόδιο ή μια πολεμική εμπλοκή. Και μιας και μιλάμε για τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, αυτά σε καμιά περίπτωση δεν διασφαλίζονται με το να παραδίδονται τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων σε ενεργειακούς κολοσσούς τύπου Exxon Mobil. Πολύ περισσότερο που η παράδοση αυτή στερεί από τον ελληνικό λαό αυτό τον ορυκτό, τον πολύτιμο ορυκτό πλούτο της χώρας. Όλοι καταλαβαίνουμε πως οι ενεργειακοί όμιλοι θα αξιοποιήσουν τα κοιτάσματα για τα δικά τους κέρδη και όχι για τις ανάγκες του λαού σε φθηνή ενέργεια, ενώ την ίδια ώρα συμμετέχουν στους οξύτατους ανταγωνισμούς, στους πολέμους, αλλά και στα παζάρια για τις πηγές και τους δρόμους μεταφοράς αυτής της ενέργειας σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και στον υπόλοιπο κόσμο. Και όλοι βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας πού οδηγούν ακριβώς αυτοί οι ανταγωνισμοί. Να χύνεται αίμα αθώων ανθρώπων που πριν την πτώση του σοσιαλισμού και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης για δεκαετίες ζούσαν όμορφα, ευτυχισμένα, ειρηνικά. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, μαζί με όλα αυτά πυκνώνουν και τα σύννεφα μιας νέας οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης στην Ευρώπη. Όλες οι κυβερνήσεις, από το Βορρά μέχρι τον Νότο, προετοιμάζουν τους λαούς για τους δύσκολους χειμώνες που έρχονται. Μόνο που η φτώχεια, η ακρίβεια, ο πόλεμος που ζουν οι λαοί μαζί με την καταστολή, με τις υποκλοπές, τις παρακολουθήσεις, τη διαφθορά, δεν είναι κάτι σαν τα ακραία φυσικά φαινόμενα που τώρα ξαφνικά βρέθηκαν πάνω από τη χώρα μας, αφού πρώτα πέρασαν από τις άλλες καπιταλιστικές χώρες. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα της πολιτικής που ακολουθούν και όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις, ό,τι πρόσημο κι αν έχουν. Είναι οι συνέπειες, τα αδιέξοδα ενός συστήματος που δεν παίρνει από γιατροσόφια, αντίθετα ολοένα και σαπίζει όλο και περισσότερο, γιατί στηρίζεται στην εκμετάλλευση και έχει σαν μοναδικό σκοπό του το κίνητρο και κίνητρο το αδιφάγο καπιταλιστικό κέρδος. Και αυτά τα διέξοδα, αυτές τις δυσκολίες, όπως αποδεικνύεται, δυσκολεύονται να τις αντιμετωπίσουν οι κυβερνήσεις, ακόμα και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είτε συγγενεύουν αυτές οι κυβερνήσεις πολιτικά με τη Νέα Δημοκρατία, όπως οι φιλελεύθεροι, οι δεξίοι, είτε συγγενεύουν πολιτικά με το ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ, όπως οι σοσιαλδημοκράτες, οι κεντροαριστεροί, οι λεγόμενοι, οι προοδευτικοί, εντός εισαγωγικών. Παντού τα προβλήματα οξύνονται. Απόδειξη ότι όλα βεβαίως δεν είναι και ακίνητα. Δεν είναι όλα ακίνητα, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Μπορούν να δημιουργηθούν και προϋποθέσεις κλονισμού της εξουσίας τους, της κυριαρχίας τους. Αρκεί οι λαοί να εμπιστευτούν τη δική τους δύναμη, να αξιοποιήσουν προς όφελός τους αυτές τις δυσκολίες του συστήματος και όχι να βάλουν πλάτη για να πάρει αυτό το βάρβαρο σύστημα μια ακόμα ανάσα, όπως συνέβη πολλές φορές στο παρελθόν. Το ίδιο μπορεί λοιπόν να κάνει και ο δικός μας λαός, αποσύροντας τη στήριξή του από τα κόμματα του κατεστημένου, τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, που μπορεί να τους βλέπετε τώρα στα κανάλια
δίθεν να τρώγονται, να φαγώνονται μεταξύ τους, αλλά είναι πάντα διαθέσιμοι να γίνουν σανίδα σωτηρίας για αυτό το σύστημα και την εξουσία του, ακόμα και να συμπράξουν κάτω από την ίδια κυβερνητική στέγη σε αντιλαϊκές κυβερνήσεις συνεργασίας. Άλλωστε, αυτά που τους ενώνουν είναι πιο πολλά, πιο σημαντικά από αυτά που τους χωρίσουν. Και για να εξηγούμαστε γιατί το λέμε αυτό, όσο κι αν κοροϊδεύουν, ξέρουμε ότι τους ενώνουν πρώτα απ' όλα τα εξής συγκεκριμένα. Τους ενώνει η υλοποίηση των συμβάσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, αυτού του νέου σούπερ μνημονίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άσχετα αν μεταξύ τους τσακώνονται πού, σε ποιους ομίλους, σε ποιους ολιγάρχες, όπως τους λένε, θα πάνε, θα δώσουν αυτά τα λεφτά. Τους ενώνει η στρατηγική της απελευθέρωσης της ενέργειας, της πράσινης μετάβασης, το χρηματιστήριο ενέργειας, το εμπόριο ρήπων, οι πολιτικές που κρατούν την ενέργεια, το ρεύμα ως πανάκριβο εμπόρευμα. Τους ενώνουν τα επικίνδυνα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του ΝΑΤΟ, η πυροδότηση πολεμικών συγκρούσεων με εξοπλισμούς και οπλικά συστήματα και με προσωπικό στρατιωτικό και με υποδομές για να σκοτώνουν τη λαή για τα φέντη το φαΐ. Γι' αυτό Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και από κοντά το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ ψηφίζουν από κοινού όλα τα σημαντικά, τα κρίσιμα για τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου και των συμμάχων τους νομοσχέδια. Αν σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, ως κατ' όνομα προοδευτική αντιπολίτευση, ψηφίζει πάνω από τα μισά αντιδραστικά, αντιλαϊκά νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή, φανταστείτε τι έχει να κάνει ως κυβέρνηση. Άλλωστε, σε όλες τις δύσκολες φάσεις, δυστυχώς, που πέρναγε η κυβέρνηση της επαράτου δεξιάς, ο ΣΥΡΙΖΑ της άπλωσε χέρι βοηθείας. Στη δύσκολη φάση της πανδημίας και της κατάρρευσης του δημόσιου συστήματος υγείας, ο κύριος Τσίπρας πρότεινε μέχρι και κοινής αποδοχής Υπουργό Υγείας. Τώρα που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Μητσοτάκης είναι στριμωγμένοι με το σκάνδαλο των υποκλοπών των παρακολουθήσεων, ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει μέχρι και Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κοινής αποδοχής. Έτσι που το πάει, σε λίγο θα προτείνει ανοιχτά και κυβέρνηση κοινής αποδοχής, χωρίς το Μητσοτάκη βέβαια, αλλά με άλλον της επάρατης κατά τα άλλα δεξιάς. Μη σας ξεγελά, φίλες και φίλοι, η ψεύτικη πολιτική αντιπαράθεση, οι κοκοροκαυγάδες ανάμεσα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον ΣΥΡΙΖΑ, άλλα κόμματα, η οποία πολλές φορές φτάνει και σε εκφυλιστικά επίπεδα. Όλοι τους συμφωνούν να μην απειληθεί η πολιτική σταθερότητα, όπως τη λέει η Νέα Δημοκρατία, ή να μην διαταραχθεί η κοινωνική συνοχή, όπως τη συμπληρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τόσο μεγάλη διάσταση απόψεων. Όμως, εμείς τους απαντάμε, για ποια σταθερότητα, για ποια συνοχή, ποιας κοινωνίας μιλάνε? Αυτή ακριβώς η κοινωνία της βαρβαρότητας που έχουν αυτοί φτιάξει, που είναι σάπια ως το μεδούλι, όχι μόνο δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί, να διατηρηθεί, να διασωθεί, αλλά πρέπει στην πραγματικότητα να πούμε ότι πρέπει να γίνει κομμάτια και θρύψαλα. Ακριβώς αυτό πρέπει να σκεφτούν όλοι και όλες. Να απαλλαγούμε οριστικά από μια τέτοια κοινωνία που έχει Ευαγγέλιο την εξουσία των εκμεταλλευτών. Να φτιάξουμε μια άλλη νέα κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, διαφθορά, πολέμους. Μια κοινωνία που αυτοί που παράγουν όλο αυτό τον πλούτο θα μπορούν και να τον καρπώνονται. Αυτό πρέπει να γίνει για να απολαμβάνουμε σήμερα τις σύγχρονες ανάγκες μας. Και μπορούμε σαν λαός. Τέτοιο σύγχρονο
επεξεργασμένο πρόγραμμα χρειάζεται. Ένα πρόγραμμα που πατάει στις παραγωγικές δυνατότητες της Ελλάδας, που αξιοποιεί το εργατικό επιστημονικό δυναμικό της και που δίνει απάντηση στο κρίσιμο ζήτημα. Ο λαός, η νεολαία αυτού του τόπου, να ζήσει όπως πραγματικά τους αξίζει, όπως ορίζει η ίδια η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, με ικανοποιημένες τις σύγχρονες πραγματικές ανάγκες, απαλλαγμένες από τις αλυσίδες της ανεργίας, της ανασφάλειας, του πολέμου. Τέτοιο πρόγραμμα έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, γιατί μόνο το ΚΚΕ έχει πρόταση για τη μεγάλη κοινωνική συμμαχία, την ενότητα όλων των καταπιεσμένων αυτού του τόπου, ενάντια στα μονοπόλια και το σύστημά τους, με στόχο τελικά την ανατροπή τους. Μόνο το ΚΚΕ είναι αυτό που μπορεί να ηγηθεί της μεγάλης αυτής λαϊκής αντεπίθεσης. Το αποδεικνύει καθημερινά η δράση των μελών του ΚΚΕ, των φίλων, άλλων αγωνιστών, συνεργαζόμενων, ανθρώπων του μόχθου που παλεύουν κόντρα σε θεούς και δαίμονες για να σηκώσουν κεφάλι οι εργαζόμενοι, οι άνθρωποι του μόχθου, οι νέοι, οι γυναίκες. Γιατί το ΚΚΕ έχει πρόταση διακυβέρνησης της χώρας με την εργατική τάξη, με το λαό μας πραγματικά στην εξουσία, όπου θα απαλλαγεί επιτέλους από κάθε λογής καρεκλοκένταυρους που του κάθονται στο σβέρκο όλα αυτά τα χρόνια. Πάρτε λοιπόν όλοι και όλες εσείς που προβληματίζεστε, που αγανακτείτε και λέτε δεν πάει πια άλλο, μια θέση σε αυτούς τους αγώνες, μια θέση στο κίνημα, δίπλα στο ΚΚΕ, για να φέρουμε πιο κοντά τις πιο όμορφες μέρες μας που δεν ζήσαμε ακόμα. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αν επιλέξουμε το πραγματικό αντίπαλο δέος στη σκοτεινιά του σήμερα και αντίπαλο δέος στο σκοτάδι, στη συντήρηση, στη σαπίλα, στη βαρβαρότητα, δεν είναι τα κόμματα του κατεστημένου. Αντίπαλο δέος και ελπίδα όλων είναι το ΚΚΕ, είναι η συμμαχία των εργατών, αγροτών, αυτοαπασχολουμένων επαγγελματιών, των νέων, των γυναικών, ενάντια στα μονοπόλια και τον καπιταλισμό. Είναι το ίδιο το κίνημά τους, δηλαδή αυτός ο ίδιος ο λαός. Το ΚΚΕ κουβαλάει στις πλάτες του μια μεγάλη ηρωική ιστορία, μια μεγάλη πείρα, την ιστορία των αλήγιστων της ταξικής πάλης, από την οποία βγάζει συμπεράσματα, γίνεται πιο ικανό, προχωρά μπροστά. Γιατί το ΚΚΕ είναι αυτό που μπορεί να εμπνεύσει τα πιο όμορφα, τα πιο μεγάλα ιδανικά, αυτά του αγώνα για το μεγάλο, το ωραίο, το συγκλονιστικό, το σοσιαλισμό. Γεια σας! Καλή δύναμη σε όλους και όλες. Καλή συνέχεια.